Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των πεσμάτων ημών αιτήσε. Εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Υπέρ που καταξιωθήν ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριο του Θεού ημών οικετεύσουμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τίσου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομε. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστειδεν της Ιεροσολύμης επί την προβατική πολυμπήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο άσεχουσα. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολίτων ασθενούντων τυφλών, χολών, ξηρών εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την πολυμπήθρα και έταρασε το είδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον εις πολλά έτη δέσποτα. Υπέρ του Αγιαστήνε το ειδωρ τούτο δυνάμει και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Υπέρ του καταπέμφθηνε εμή πλουσία του Θεία κάνε της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Υπέρ του γενέστε εμή των Θεών συνεργών και αντιλήφθωρα εν εις κατά το Θεόν αυτού φωτισμό πράττων αγαθής του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάριστη. Αμήν. Της Παναγίας Αγράφου Κρεβλημέας εν δόξου δέστηνης Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη Ρήγκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Πνεύμα Τίσου. Τα σκεφαλάς ημών του Κύριο κλείνουμε. Κύριον, Κύριο του Ούσου και επάκους των ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς το δια της κλήσεως του εαυτέν αυτή ενωσημένοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεώς τε κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής τε και σώματος. Σίγαρε ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησα να πέμπομε συν το ανάκουσο Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και σώπιος πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν Κυρίου δεηθώμε ελέησον. Πάνσοφε και παντεπόπτα Κύριε, πανάγαθε βασιλεύ, έπιζε επί το παρόν περίπτερον εις την διεθνή έκθεση ταύτη του ελληνικού ερυθρού σταυρού και ευλόγησον τα έργα των χειρών των δούλων σου, ευστόχο επινοήσει εξυργασμένα, των πλούτων της εις δωρεάς και τα αγαθότητος αντικατοπτρίζοντα και εις διακονίαν του λαού σου και περιποίησιν του Αγίου θελήματός σου, όδε προσφερόμενο. Ότι σύ το όντως εκθετών και η ανέξερφρος ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων
δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η καθέναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η καθέναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σόντορε οραξίου συνασπίσουν Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν της τη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχαράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων και Σύρους του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προγνώμου και Ορπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου Προστάτου και Πολιούχου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης και των Σύν αυτό, μαρτυρισάντων εν τη μικρασιατική καταστροφή, όν την σύναξη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τους ερυθροσταυρίτες και ερυθροσταυρίτησες, αλλά και σε όλους όσοι συνδιακονούν μαζί σας, σαμαρίτες και όλα τα υπόλοιπα σώματα, πλούσια τα ελέη του και δύναμη πολύ, ούτως ώστε να επιτελείτε αυτό το ιερό καθήκον. Ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ραντεβού σοβαρό, το οποίο θα τηρηθεί από όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μπράβο. Έχουμε επίσης την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να μας θυμάμαι την παρουσία του Υφυπουργός Υγείας και δι Θεσσαλονικιός ο κύριος Βαρζόπουλος. Τον αγαπάμε, μας αγαπάει, είναι πάντα δίπλα μας. Του δίνω το μικρόφωνο για έναν χαιρετισμό. Πρόεδρε, Παναγιώτατε, κύριε συνάδελφε, πρόεδρε, ό,τι θα πω έχει και μια προκατάληψη, επειδή η σχέση με τον πρόεδρό σας είναι πολλών δεκαετιών και ιδιαίτερα στενή. Αλλά δεν θα μιλήσω γενικώς, θα μιλήσω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πριν από ένα χρόνο, ήμασταν 21 Αυγούστου το βράδυ, εκένωση νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλος μέσα στην Μέγκα Φαρ που υπήρχε εκείνη την εποχή. Για να μιλώ πολλές κουβέντες. Όλοι ήταν εκεί. Οι νοσηλευτές ήταν εκεί για να ετοιμάσουν τους ασθενείς. Τα ασθενοφόρα ήταν εκεί για να τους μεταφέρουν στο πλοίο. Το πλοίο μετά θα τους έπαιρνε να τους πάει στο λιμάνι της Καβάλας και το λιμάνι της Καβάλας θα τους βάζανε πάλι μέσα στα νοσοκομιακά τα οποία θα πήγαιναν εκεί στο ΕΚΑΜ για να πάνε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Όλα ωραία και καλά εκτός από ένα. Εκτός από ένα. Ποιος θα μεταφέρει τους ασθενείς? Οι νοσηλευτές ετοιμάζουν. Οι γιατροί τους κοιτάνε. Οι διασώστες τους συνοδεύουν. Το πλοίο τους περιμένει. Ποιος θα πάρει τα φορεία για να πάει να τα βάλει στα οχήματα του ΕΚΑΒ και από τα οχήματα του ΕΚΑΒ στο πλοίο. Και από το πλοίο στα οχήματα του ΕΚΑΒ. Και από τα οχήματα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ποιος την κάνει δουλειά? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά μας και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο αγαπητός φίλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος πάντα μας τιμά με την παρουσία του, με την αγάπη του, ο Νίκος ο Παπαϊσταθείου. Ευχαριστώ, Νίκο. Κοντά μας έναν πραγματικά αξιόλογο υπουργό, ο οποίος τίμησε και τιμά με τον αληθινό κρυστάλλινο λόγο του
την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων του και όχι μόνο. Ειλικρινά, είναι ο πλέον εργατικός, ακούραστος, εμπνευσμένος, ευφιέστατος, αποδοτικότατος, ο οποίος διήνυσε και διανύει κοινωνική και πολιτική περίοδο ιδιαίτερα γόνιμη και ευδόκιμη. Άριστος οικογενειάρχης, αγαπά τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, είναι πάντα δίπλα μας, μας τιμά και εμείς τον αγαπούμε και εμείς τον τιμούμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και παρά το δύσκολο του προγράμματος είναι κοντά μας για να μας θυμίσει. Παρασολογιώνεται, κύριε Πρόεδρε του Ερυθρού Σταυρού, Ερυθροσταυρίτησες και Ερυθροσταυρίτες. Δεν θα μπορούσα να λείψω από τη σημερινή εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς τον Ερυθρό Σταυρό επί Αντώνη Αυγερινού τον έχω κάπως σαν παιδί μου. Είναι λίγο περίεργο λόγω της ηλικίας μας, όμως ο Αντώνης Αυγερινός είναι ο άνθρωπος που επέλεξα στην προηγούμενη μου θητεία ως Υπουργός Υγείας για να βγάλει τον Ερυθρό Σταυρό τότε από μια πρωτοφανή κρίση, όταν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός μας είχε δώσει τελεσίγραφο ότι θα διαγράψει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από τα σδέλτους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Και μπορώ να πω 11 χρόνια μετά, όπου έγινα ξανά Υπουργός Υγείας, ότι αισθάνομαι υπερήφανος, διότι όχι μόνο σήμερα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει φύγει από αυτή την εποχή της κρίσης, αλλά πρωταγωνιστεί σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και μέσα στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για τον Ιαννό, είτε μιλάμε για τον Ντάνιελ, είτε μιλάμε για την πανδημία, είτε μιλάμε για τους πυρκαγιές, όσο και διεθνώς. Με τις αποστολές στην Τουρκία, μετά τους σεισμούς στην Ουκρανία, την αποστολή φαρμάκων και υλικών. Άρα ο Ερυθρός Σταυρός, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει τη δουλειά του, αποδεικνύει τη δύναμη του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια επιτυχία που ανήκει σε όλες και όλους εσάς και φυσικά στην ηγεσία σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό μας. Κάτσε να πω κάτι. Το καλύτερο μας. Συζητάμε μαζί με τον κύριο Πρόεδρο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και έχω μία ιδέα που θέλω να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε. Σας λέω την ιδέα, δεν λέω ότι θα γίνει αύριο και γράφουμε τα κανάλια, θα γίνει αυτό. Αλλά αυτό δεν θα κάνω. Θέλω να αξιοποιήσω μέσα από κάποιο πρόγραμμα που θα βγάλω από το Υπουργείο Υγείας εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, έτσι ωραίους με τις στολές τους, οι οποίοι θα είναι στα επίγοντα των νοσοκομείων και θα βοηθάμε τον κόσμο στα απλά. Πού να κάτσει, αν έχει νερό, αν χρειάζεται κάτι. Θέλω να προσπαθήσω να δώσουμε μαζί περισσότερη αξιοπρέπεια. Περισσότερη αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που δυστυχώς περιμένουν πολλές ώρες. Δεν θέλω αυτό να το κάνει το προσωπικό του νοσοκομείου που είναι ήδη λίγο. Και θέλω αυτό να το δώσω με ένταση για να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής που είναι ο μεγάλος μας στόχος. Αλλά θέλω αυτόν τον τρόπο εσείς να μας βοηθήσετε να κάνουμε την παραμονή ενός ανθρώπου στα επίγοντα, που είναι μια δυσάρεστη εμπειρία εξορισμού, γιατί κανένα δεν πηγαίνει στα επίγοντα νοσοκομεία για πλάκα, κάτι σοβαρό του συμβαίνει. Αυτή την παραμονή εκεί να την καταστήσουμε το δυνατόν πιο αξιοπρεπή και ευχάριστη. Και επειδή εσείς τον Ερυθρό Σταυρό έχετε την τεχνογνωσία, για να το πω νεοελληνιστή, το know-how, πώς να διαχειρίζετε τους ανθρώπους σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί αυτό που κάνει σε όλη τη ζωή είναι να βοηθάτε τους ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές τους εθελοντικά. Θέλω να δούμε αν αυτό μπορεί να το υλοποιήσουμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες με τον Πρόεδρο. Θέλω να μπορούμε να το υλοποιήσουμε για να δούμε και μια άλλη εικόνα στα επίγοντα των νοσοκομείων. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία.